Καλησπέρα κύριε Σουλιώτη, ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας. Έχετε παρακολουθήσει πολύ στενά το θέμα και το έχετε καταγράψει από όλες του τις πτυχές. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή έχουν υποθεί πάρα πολλά σήμερα για όλα όσα έχουν συμβεί, σχεδόν όλα, από όλη αυτή την ιστορία εδώ και ένα χρόνο, από τότε δηλαδή που συνέβη το τραγικό γεγονός έως και σήμερα, καταγράφοντας αυτό το ρεπορτάζ, κάνοντας αυτό το ρεπορτάζ, σε τι σταθήκατε περισσότερο ή τι ήταν αυτό που περισσότερο σας έκανε εντύπωση, σας εξέπληξε δυσάρεστα ή και ευχάριστα, για να μην παρεξηγηθώ, υπό την έννοια ότι έτρεξαν, ας πούμε, κάποιες διαδικασίες γρήγορα, έγιναν κάποια πράγματα, ξεπεράστηκαν οι ρυθμοί Ελλάδος που έχουμε δυστυχώς σε τέτοιες περιπτώσεις, υπό αυτή την έννοια. Τώρα δεν μπορώ να πω ότι κάτι με εξέπλησε ευχάριστα ή δυσάρεστα. Ναι. Κάποια γενικά συμπεράσματα σε σχέση με την έρευνα για το δυστύχημα μπορούμε να εξάγουμε έως τώρα. Αυτό που μπορούμε να πούμε με σχετική βεβαιότητα είναι ότι κατά την πρώτη φάση της διερεύνησης έγιναν μερικά λάθη και υπήρξαν κάποιες αστοχίες αρχής και νομένης από το γεγονός ότι η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών και Αεροπορικών Δυστυχημάτων που είχε ψηφιστεί μεν τον Ιανουάριο δεν είχε προλάβει να συγκροτηθεί σε σώμα και ως εκ τούτου δεν υπήρξαν και δεν εφαρμόστηκαν τα πρωτόκολλα που προβλέπονται στις περιπτώσεις διερεύνησης τέτοιου τύπου σοβαρών δυστυχημάτων. Με αποτέλεσμα σε πρώτο χρόνο τουλάχιστον να επιληφθεί η τροχέα Λάρισας τους έρευνας και οι εισαγγελείς πρωτοδικών της περιοχής, οι οποίοι εν πάση περιπτώσει μπορεί να έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν, αλλά δεν είναι εξειδικευμένοι στην έρευνα τέτοιων σύνθετων και πολύ νεκρών δυστυχημάτων, με αποτέλεσμα να υπάρξουν κάποιες αστοχίες, όπως φερρυπίν και η μετακίνηση, η αλλίωση του σημείου του δυστυχήματος με την άμεση μεταφορά των συντριμιών σε άλλη περιοχή, στη θέση Κουλούρη Λάρισας, η οποία διαδικασία είχε ολοκληρωθεί μόλις 6 μέρες μετά το δυστύχημα, με αποτέλεσμα να δυσχεράνει σοβαρά την έρευνα των πραγματογνωμόνων που ακολούθησε, δηλαδή αυτό λένε τουλάχιστον οι ίδιοι. Αυτό ήταν ένα προβληματικό σημείο, όπως και επίσης ότι δεν υπήρξε και μια μέρημνα ώστε να διαφυλαχθούν κάποια CD από τις κάμερες ασφαλείας, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που είχαν καταγράψει την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας, και όλα αυτά θα μπορούσαν να μην έχουν πολύ σημασία, αλλά όλα μπαίνουν σε μια λυσίδα, είναι κρίκη σε μια λυσίδα που θα μπορούσαν να απαντήσουν στα αίτια της μεγάλης έκρηξης που ακολούθησε τη σύγκρουση των δύο τρένων, η οποία είναι πράγματι μεγάλη και δεν δικαιολογείται εύκολα με βάση τα δεδομένα σε σχέση με το τι ήταν αυτό που προκάλεσε την έκρηξη, γιατί υπάρχουν αρκετά πορίσματα που αποδίδουν την έκρηξη αυτή στο βραχικύκλωμα που προκλήθηκε στην ηλεκτρική εκένωση όταν κόπηκαν τα καλώδια της ηλεκτροδότησης του σιδηροδρομικού άξονα και προκάλεσαν την ανάφλεξη των ελαίων σιλικόνης που χρησιμοποιούν για τη ψήξη των μηχανών έλξης που είχαν και η εμπορική και η επιβατική αμαξοστοιχεία. Αυτό είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά καταρρύπτουν οι πραγματογνώμονες των συγγενών των θυμάτων, κάνοντας μια σειρά από πειράματα τα οποία καταλήγουν ότι τα έλαια σιλικόνης είναι δύσφλεκτα και όχι έφλεκτα, και άρα τι ήταν αυτό που προκάλεσε τη φωτιά. Όταν ψάξαν να βρουν τα βίντεο δεν υπήρχαν. Όταν πήγαν να κάνουν δειγματοληψίες από το σημείο του δυστυχήματος, το σημείο του δυστυχήματος είχε ουσιαστικά αλλοιωθεί και στρωθεί με χαλίκι και είχε μεταφερθεί σε άλλο σημείο τα χαλάσματα, και ως εκ τούτου αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο αφενός θα μείνει αναπάντητο και αφετέρου θα βασανίζει και τους ανθρώπους που έχουν χάσει τους δικούς τους ανθρώπους, τους συγγενείς και τα παιδιά τους και τους φίλους τους, οδηγώντας τους στο συμπέρασμα ότι υπήρξε μια προσπάθεια, ας πούμε, συγκάλυψης, ανεξάρτητα με το αν πράγματι υπήρξε αυτή η προσπάθεια συγκάλυψης ή όχι. Από εκεί και έπειτα νομίζω ότι έχει η δεύτερη σημαντική ενότητα είναι η πορεία της ανάκρισης το τελευταίο διάστημα, υπό την έννοια ότι έχουν ασκηθεί διώξεις οι οποίες σε βάρος και στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ
που είναι επιφορτισμένη με την υλοποίηση μιας σειράς από έργα, όπως η αποκατάσταση της λειτουργίας της σηματοδότησης και της τηλεδιοίκησης. Έχουμε πει πάρα πολλά για όλα αυτά, δηλαδή τα φανάρια και η τηλεδιοίκηση, κάποια συστήματα ασφαλείας που θα μπορούσαν να έχουν διορθώσει το σφάλμα του σταθμάρχη. Αυτά όλα δεν λειτουργούσαν, παρότι είχαν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις ήδη από το 2014 και θα ήθελαν να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα αυτά. Το γεγονός λοιπόν ότι δεν είχαν ολοκληρωθεί αξιολογείται από τον ειδικό εφέτη ανακριτή ως λόγος για να ασκήσει δίκη, διαπιστώνοντας, βλέποντας, εντοπίζοντας μια αιτιώδη συνάφεια ανάμεσα στη μη υλοποίηση των έργων, στη μη λειτουργία των συστημάτων αυτών και το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Να το πω πιο απλά, ο ειδικός εφέτης ανακριτής σε αυτή τη φάση της ανάκρισης λέει ότι αν υπήρχαν αυτά τα συστήματα, το δυστύχημα θα είχε αποτραπεί. Το γεγονός λοιπόν ότι αυτά τα συστήματα δεν λειτουργούσαν είναι ένας από τους λόγους που συνέκρινε στο δυστύχημα και για αυτόν τον λόγο ασκεί δίωξη σε βάρος των στελεχών της Εργοσέ, συγκλειδωματική δίωξη, γιατί έχει προηγηθεί αυτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για απιστία και απάτη, σε σχέση δηλαδή με τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων. Ναι. Η νέα δίωξη αφορά στο αδίκημα της ανθρωποκτονίας, της βαριάς σωματικής βλάβης και της ελαφριάς σωματικής βλάβης σε βαθμό πλημελήματος, λόγω αμέλειας δηλαδή, αλλά και σε ένα κακούργιο που αφορά στην διατάραξη των συγκοινωνιών. Mm-hmm. Αυτά νομίζω ότι είναι χοντρικά τα βασικά κεφάλαια στην έρευνα, η οποία έρευνα, η ανάκριση, αν έχουμε τουλάχιστον με βάση τα έως τώρα δεδομένα, πρόκειται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη Μαρτίου, προκειμένου η δίκη να ξεκινήσει στη διάρκεια του καλοκαιριού. Και ακριβώς επειδή υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός από μάρτυρες και τα λοιπά που θα κληθούν να παραστούν στο δικαστήριο, έχει ξεκινήσει και μια κουβέντα. Δεν ξέρω αν έχει, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν το γνωρίζω, αν έχει ξεκινήσει και μια διαδικασία ούτως ώστε να διαμορφωθούν κάποιοι χώροι σε περίπτωση Λάρισα προκειμένου να φιλοξενηθεί. Μας έλεγε ο κύριος Μαρακάκης ότι ο χώρος θα πρέπει να είναι ικανός να φιλοξενεί γύρω στα 300 με 400 άτομα ανά ημέρα της δίκης, λόγω ακριβώς του πλήθους των θυμάτων, των τραυματιών, των συγγενών τους και των δικηγόρων που θα χρειαστεί να βρίσκονται στην αίθουσα αυτή. Δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι. Από αυτά που μας είπατε, κύριε Σουλιώτη, και ως προς το πρώτο κομμάτι το οποίο αναφέρατε εσείς, εμείς ως απλοί πολίτες συμπεραίνουμε ότι ναι, μπορεί οι άνθρωποι που έτρεξαν τις πρώτες στιγμές και τις πρώτες ημέρες στο σημείο να μην γνώριζαν πολλά, δηλαδή αλλιώς λειτουργεί η τροχία και αλλιώς προφανώς ένα εξειδικευμένο συνεργείο, αλλά νομίζουμε ότι είναι και κάποια λάθη που είναι έως και παιδαϊώδη, έτσι. Δηλαδή χρειάζεται να έχεις, φανταζόμαστε, σπουδάσει, να έχεις εξειδικευτεί για να καταλάβεις ότι η παρέμβασή σου σε ένα τέτοιο χώρο, σημείο, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο, να αφήνεις το αποτύπωμά σου όσο το δυνατόν λιγότερο, εφόσον έχει συμβεί όλο αυτό. Και το ζήτημα βεβαίως του τι ήταν τελικά αυτό που προκάλεσε την ανάφλεξη αυτή που είπατε, γιατί έχουν ακουστεί και διάφορα, μήπως υπήρχε και λαθρέα μεταφορά κάποιων λαθρέων ουσιών. Αυτή ξεκινάει κάποια δείγματα που βρέθηκαν από μια χημική ανάλυση ίχνη ξυλόλιου, που είναι μια χημική, έφλεκτη χημική ουσία που χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων στην παρασκευή χρωμάτων. Ο επικεφαλής της Τρενοσέ στην Εξεταστική Επιτροπή κατέθεσε ότι αυτή η ουσία απαντάται και σε κάποιους διαλύτες που χρησιμοποιούν για να καθαρίζουν τα βαγόνια από το γκράφιτι. Και όμως η ίδια ουσία χρησιμοποιείται και για την όθευση καυσίμου και για αυτόν τον λόγο έτσι υπάρχει αυτή η θεωρία, θα το έλεγα αυτή τη στιγμή, περισσότερο σενάριο, ότι θα μπορούσε η εμπορική αμαξοστοιχεία να μεταφέρει κάποια λαθρέα προϊόντα μέσα και δεν έχουν αποτυπωθεί στα αντίστοιχα συνοδευτικά έγγραφα. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη γι' αυτό. Ναι, ναι. Είναι πια και δεν θα μπορέσει, όπως είπατε, μιας και δεν υπάρχει εικόνα, δεν υπάρχει αρχείο να διευκρινιστεί αυτό. Είχαμε κάτι άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω σε σχέση με την απόδοση των ευθυνών. Υπήρξε και μια ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
που επισημαίνει βέβαια το γνωστό ότι η ποινική δίωξη, οι ευθύνες για τα πολιτικά πρόσωπα δεν αφορούν τη δικαστική εξουσία αλλά τη Βουλή. Θα ακολουθηθεί ίσως η πεπατημένη, αυτό που έχουμε παρακολουθήσει και σε άλλες δυστυχώς τραγωδίες του παρελθόντος, να μην φτάσει η απόδοση ευθυνών και σε πολιτικό επίπεδο και σε πολιτικά πρόσωπα. Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Αυτό θα πρέπει να μας το απαντήσει η ίδια Βουλή. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο αυτή τη στιγμή. Ενδεχομένως υπάρχει κάποια εκτίμηση, αλλά σενάρια σε επίπεδο νομικών και δικηγόρων που παρακολουθούν την υπόθεση, ότι θα μπορούσαν να βρεθούν εκτεθειμένοι κάποιοι γενικοί γραμματείς Υπουργείων και ως εκ τούτου αυτό να αντανακλά και μια πολιτική ευθύνη στους προϊσταμένους τους, αλλά είναι ένα μονοπάτι το οποίο, ας πούμε, είναι λίγο αχαρτογράφητο αυτή τη στιγμή. Μήπως θα μπορούσε αυτή η δυστυχώς άσχημη περίπτωση, αυτό το τραγικό δυστύχημα, να σηματοδοτήσει έτσι και μια αλλαγή στον τρόπο που αποδίδονται κάποιες ευθύνες όπου και αν ανήκουν. Αυτά αποφασίζει βέβαια η δικαιοσύνη, έτσι, προφανώς. Μάλιστα, οπότε σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Σουλιώτη.